Είμαι η Μυρτοκάζη, είμαι δημοσιογράφος, έχω το περιοδικό Yes I Do που είναι για γάμους και το Boom που είναι για νέους γονείς και είμαι και μαμά του Οδυσσέα και της Ιριάνας και τώρα που μιλάμε περιμένω και το τρίτο μου μωράκι. Μαμά σημαίνει να είσαι πάντα εκεί, να είσαι μια μεγάλη αγκαλιά που είναι πάντα ανοιχτή και μπορεί να ακούσει και να δεχτεί τα πάντα. Το είδος της μαμάς που πιστεύω ότι είμαι είναι αυτό που όλοι κοροϊδεύουν. Γιατί είμαι ακραία μαμά, κάνω όλα τα χατήρια στα παιδιά μου, δεν μπορώ να πω με τίποτα όχι και γενικά από όσα άρθρα γράφουμε στο Boom, τα κάνω όλα ανάποδα. Η πρώτη αντίδραση όταν είδα το γιο μου ήταν ατέλειο το κλάμα, είναι η αλήθεια, γιατί τον είδα πρώτη φορά στη θερμοκοιτίδα. Γέννησα προώρα στις 30 εβδομάδες, οπότε τον έβλεπα εκεί για 2 μήνες. Αλλά στην κόρη μου τα πράγματα όλα ήταν πολύ πιο στρωτά, πολύ πιο όμορφα και ροζ. Γέννησα με καισαρική και πάλι, παρόλα αυτά την πήρα μέσα σαν καλίτσα και ήταν μια εντελώς άλλη στιγμή. Και εκεί πολύ κλάμα. Ήταν κλάμα χαράς αυτό, ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και έτσι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνω ακριβώς αυτή η μαμά που είμαι, γιατί πάντα πίστευα ότι θα μπορώ να βάλω όρια και ότι θα μπορώ να πω όχι και ότι θα τηρώ όλα αυτά τα οποία όλες οι μαμάδες πρέπει να ακολουθούμε. Δεν μετανιώνω καθόλου. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει μάνιουαλ για μαμάδες και ότι τελικά όταν ξυπνάς το πρωί και τα παιδιά σου αγκαλιάζουν και το βράδυ τα βάζεις για ύπνο και είναι χαρούμενα, είσαι η καλύτερη μαμά που μπορείς να είσαι εσύ. Οπότε αφήστε τα περιοδικά, σαν το Book, και τα site και όλα αυτά που σας λένε οι φίλες σας και αυτό που διαβάζετε, γιατί η καλύτερη μαμά είναι η μαμά που έχει ευτυχισμένο παιδιά. Αν το έχετε καταφέρει, είστε η καλύτερη μαμά του κόσμου. Οι μαμάδες και οι γυναίκες έχουν υπερδυνάμεις και εγώ που έχω αγόρι και κορίτσι και όσες έχετε αγόρι και κορίτσι, νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το καταλάβετε αμέσως. Το γυναικείο μυαλό και οι γυναικείες δυνατότητες, χωρίς να θέλω να είμαι καθόλου φεμινίστρια, είναι ατελείωτες και αδιανόητες. Οι μαμάδες είναι σούπερ ηρωίδες, δεν κουράζονται, δεν παραπονιούνται, δεν ξεσπάνε. Και αυτό είναι και το μεγάλο τους λάθος, είναι η Αχίλλειος πτέρνα, γιατί ξεχνάνε ότι είναι άνθρωποι. Ότι έχουν όρια, ότι έχουν κούραση, ότι έχουν συναισθήματα. Και ξέρεις, πατώντας πάνω σε αυτό, στο ότι είμαστε super heroes και όλα τα καταφέρνουμε, φτάνουμε τελικά να ξεχνάμε εμάς. Οπότε είναι super δύναμη που είναι και λίγο παγίδα. Η συμβουλή που θα δώσω στα παιδιά μου αν αποφασίσουν και θέλουν να γίνουν γονείς είναι να το ζήσουν. Αν τώρα το 2024 οι γονείς έχουν μεταμορφωθεί σε αυτά τα όντα τα οποία μονίμως τρέχουν και δεν έχουν χρόνο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι η γονεϊκότητα σε 20 χρόνια από σήμερα. Οπότε θα τους ευχηθώ να μπορούν να πατάνε αυτό το μαγικό pause που προσπαθούμε όλοι να πατήσουμε για να απολαύσουν στιγμές που φεύγουν συνέχεια και τρέχουν και δεν ξανάρχονται. Το λέω και σε μένα αυτό, όχι μόνο στα παιδιά μου. Αυτό που έχω πάρει από τη μαμά μου είναι αυτό που τους λέει η μαμά μου. Λέει, στο σπίτι της γιαγιάς όλα επιτρέπονται. Και εγώ από μέσα μου λέω, μα και στο σπίτι της μαμάς όλα επιτρέπονται, αλλά εντάξει, την αφήνω να το χαίρεται. Έχω μάθει, έχω μεγαλώσει πλημμυρισμένη σε αγάπη. Αυτό έμαθα, αυτό δίνω. Τα παιδιά μου θέλω να πάρουν από μένα αυτό τον ατελείωτο ενθουσιασμό που βράζει μέσα στην καρδιά μου για χιλιάδες μικροσκοπικά πράγματα της ημέρας. Ξυπνάω και ενθουσιάζομαι επειδή έχει ήλιο, επειδή κάποιος μου είπε καλημέρα, επειδή θα κάνουμε κάτι καινούργιο στη δουλειά. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πάρουν αυτό, γιατί εμένα αυτός ο ενθουσιασμός είναι κινητήρια δύναμη για όλα όσα κάνω.
Θα ήθελα επίσης να πάρουν, που νομίζω το έχουν πάρει και σε, ήδη σε μεγαλύτερο βαθμό από εμένα, την αγάπη για το περιβάλλον, για τον πλανήτη, για τα ζώα και φυσικά για τους άλλους ανθρώπους. Η μεγαλύτερη σκανδαλιά που έχω κάνει ως μαμά είναι... καμία, μάλλον, γιατί δεν ξέρω. Όλες τις σκανδαλιές κάνω μαζί με τα παιδιά μου. Θα ακουστεί σαν ψέμα, αλλά δεν έχω κάνει. Αλλά το λαχταράω πάρα πολύ να κάνω κάποιες σκανδαλιές. Ας πούμε, να τα βάλω για ύπνο και να παραγγείλω μόνη μου με τον άντρα μου ή να τα αφήσω κάπου και να πάω κάπου δύο μέρες ή δεν ξέρω. Να φάω τις σοκολάτες που τρώνε εκείνα. Αλλά προς το παρόν, αυτά τα 9 χρόνια που είμαι μαμά, είμαι χάλια στις σκανδαλιές. Δεν έχω κάνει. Σε ένα δευτερόλεπτο υποκύπτω, δεν έχω καμία διαπραγματευτική δύναμη. Είμαι χάλια. Πώς να το πω, μου λένε μαμά, θέλουμε αυτό. Λέω όχι, και πριν πω όχι, λέω εντάξει. Οπότε θα ζητούσα μία μαμά που όταν λέει όχι, εννοεί όχι. Απλά πράγματα. Αν τα παιδιά μου με περιέγραφαν με τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν, φαντάζομαι, τρυφερή. Θα έλεγαν ότι είμαι η μαμά που δεν χαλάει ποτέ χατήρια και νομίζω ότι θα έλεγαν και ότι είμαι η μαμά που κάνω τις πιο σφιχτές και ατελείωτες αγκαλίτσες.